Για τους καφεκάδους και τη χωροθέτησή τους μίλησε ο μηχανικός περιβάλλοντος στην Ανατολική ΑΕ Δημήτρη Τσεφτελίδης στην εκδήλωση με θέμα διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στην κυκλική οικονομία. Πώς μπορούμε να φτάσουμε στην υψηλής ποιότητας ανακύκλωση, η οποία διεξήχθη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου Collectors. Ο καφεκάδος χρησιμοποιείται για τα υπολείμματα τροφίμων και κλαδέματα από κήπους, οργανικά απόβλητα, τα οποία με τη συλλογή και επεξεργασία τους μπορούν να αξιοποιηθούν ως λίπασμα. Σύμφωνα με τον κύριο Τσιφτελίδη, η σχετική μελέτη για τους καφεκάδους σε Θέρμη και Καλαμαριά προβλέπει την τοποθέτησή τους το 2020 και την πλήρη ανάπτυξη της υλοποίησης του προγράμματος το 2023. Θεωρούμε πολύ πιθανό προς τα τέλη του 2020 οι πρώτοι καφέ κάδοι να τοποθετηθούν στα οδικά δίκτυα των δύο Δήμων. Η πρώτη τοποθέτηση για το 2020 θα γίνει στοχευμένα, δηλαδή θα πάμε να τοποθετήσουμε καφέ κάδους σε σημεία όπου έχουμε μεγάλη παραγωγή ζυμώσιμων αποβλήτων, όπως χώροι εστίασης, λαϊκές αγορές όπως είπατε, σούπερ μάρκετς και γενικά χώρους συνάθρησης κοινού. Στόχος μας είναι σταδιακά να αναπτυχθεί πλήρως το δίκτυο προσωρινής αποθήκευσης του καφέ κάδου και στους δύο Δήμους και μέχρι το 2023 να εξυπηρετούνται όλα τα νοικοκυριά. Σε ό,τι αφορά τις τάσεις ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον κύριο Τσιφτελίδη, ενισχύεται το κίτρινο σκάδος έντυπου χαρτιού με σταδιακή απόσυρση του μπλε κάδου στο Δήμο Θέρμης το 2023. Τον επόμενο χρόνο στη Θέρμη θα ξεκινήσει η τοποθέτηση του κόκκινου κάδου για τη συλλογή πλαστικού και μετάλλου. Ο μπλε κάδος παραμένει στην Καλαμαριά μέχρι τη σταδιακή απόσυρσή του το 2023. Στους κόκκινους κάδους θα συλλεχθούν πλαστικά και μέταλλα, στους κίτρινους κάδους χαρτί. Από το σχεδιασμό μας προκύπτει πλήρης ανατροπή του μπλε κάδου στον Δήμο Θέρμης από το 2020 κιόλας στους 4 μεγαλύτερους οικισμούς του Δήμου. Εκεί πέρα όπου υπάρχουν σήμερα μπλε κάδοι θα βρίσκονται κόκκινοι και κίτρινοι, θα υπάρχουν διάδες κάδων κόκκινων και κίτρινων, με παράλληλο, όπως είπα και πριν, περιορισμό όμως των σημείων στα οποία υπάρχουν τοποθετημένοι κάδοι μέσα στην πόλη. Στη βιοτεχνική περιοχή της Θέρμης παραμένει ο μπλε κάδος, όπως επίσης και στους αγροτικούς απομακρυσμένους οικισμούς. Θέλουμε ως το δυνατόν να βελτιώσουμε τη δυνατότητά μας να αποκομίζουμε αυτούς τους κάδους. Καταλαβαίνετε ότι λόγω της μεγάλης έκτασης του Δήμου Θέρμης, αν παραμείνουν ως έχουν οι μπλε κάδοι και προσθεθούν κόκκινοι και κίτρινοι, δεν θα έχει τη δυνατότητα η υπηρεσία ανακύκλωσης καθαριότητας να τους συλλέξει. Στην Καλαμαριά, και κλείνω με αυτό, στην Καλαμαριά αυξάνεται το δίκτυο των κίτρινων κάδων για χαρτί με τοποθετήσεις κάδων σε όλα τα δημοτικά σχολεία, στα γυμνάσια, σε όλες τις σχολικές μονάδες, σε δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες και στα κεντρικά σημεία του Δήμου Καλαμαριάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μετά από ποσοστιαία ανάλυση των σύμμικτων απορριμμάτων, προέκυψε η εξής σύνθεση στους Δήμους Θέρμης και Καλαμαριάς: 79% οργανικά απόβλητα και 21% απόβλητα συσκευασίας και άλλα υλικά. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, οι πράσινοι κάδοι δείχνουν να φέρουν αρκετές ποσότητες οργανικών αποβλήτων.